Στον κύριο Τσιόδρα, να σε ενημερώσουμε ότι η ενημέρωση θα διεξαχθεί κανονικά έως και τη Μεγάλη Πέμπτη και θα επανεκκινήσει τη Δευτέρα του Πάσχα. Κύριε Καθηγητά, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σας. Καλή Μεγάλη Εβδομάδα. Έως σήμερα, περισσότερα από 1.860.000 κρούσματα του νέου κορονοϊού έχουν καταγραφεί. Ταυτόχρονα, περισσότεροι από 431.000 συνάνθρωποι μας που ενώ μολύνθηκαν από τον ιό, ανέρωσαν και έγιναν καλά. Έχουν καταγραφεί παγκοσμίως 114.982 θάνατοι. Οι ΗΠΑ, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έχουν πλέον περισσότερες από 560.000 περιπτώσεις της νόσου. 32.634 Αμερικανοί πολίτες έχουν αναρρώσει και έχουν καταγραφεί 22.115 θάνατοι. Για πρώτη φορά στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών και οι 50 πολιτείες έχουν ταυτόχρονα ανακηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ομοσπονδιακής καταστροφής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο έως τις 13 Απριλίου έχουν καταγράψει περισσότερες από 782.000 περιπτώσεις και 74.671 θανάτους. Το 83% των θανάτων έχει καταγραφεί σε 4 χώρες, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Σήμερα ανακοινώνουμε 31 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων είναι 2.145. Το 56% αφορά άντρες. Το 25,8% των κρούσματων θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και το 40% είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. 73 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 68 ετών. 17 είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άντρες. Το 81% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 16 ασθενείς έχουν εξέλθει από τη ΣΜΕΘ. Τέλος, έχουμε έναν ακόμη καταγεγραμμένο θάνατο και 99 θανάτους συνολικά στη χώρα. 26 ήταν γυναίκες και οι υπόλοιποι άντρες. Η διάμεση ηλικία των θανάτων συμπολιτών μας ήταν τα 72 έτη. Και το 89% είχε υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Έχουν συνολικά ελεγχθεί 43.417 κλινικά δείγματα και εδώ θα μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή αναφορά στους συναδέλφους μας, βιολόγους, μικροβιολόγους, βιοπαθολόγους, εργαστηριακούς που εργάζονται στα εργαστήρια μοριακής διαγνωστικής και να θυμόμαστε πως χωρίς αυτούς θα ήταν αδύνατη η αντιμετώπιση αυτής της επιδημίας και ο εργαστηριακός έλεγχος των περιστατικών. Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων το Σαββατοκύριακο συζήτησε πρωτόκολλο θεραπείας με έγχυση πλάσματος από αναρρώσαντες ασθενείς για την αντιμετώπιση της λίμωξης σαν πολυκεντρική μελέτη φάσεως 2 με συντονιστή τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η μελέτη θα περιλαμβάνει συλλογή πλάσματος από δότες με πλασμαφαίρεση και στη συνέχεια χορήγησή του σε σοβαρά ασθενείς με τη νέα νόσο. Θα κατατεθεί στα επιστημονικά συμβούλια των 7 συμμετεχόντων νοσοκομείων αυτή τη βδομάδα με σκοπό να προχωρήσει άμεσα. Ένα τέτοιο πρόγραμμα λειτουργεί, όπως καταλαβαίνετε, με λίστα εθελοντών που ήταν θετικοί για τον ιό, έχουν αναρρώσει, δεν έχουν συμπτώματα και είναι αρνητικοί για την παρουσία του ιού για τουλάχιστον 2 εβδομάδες. Η έρευνα εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται ως πειραματική και η προοπτική εφαρμογή στην πατρίδα μας με όλους τους κανόνες της επιστήμης είναι σημαντική, αλλά δεν μπορούμε ακόμα να πούμε για τα αποτελέσματά της ή για τη χρήση της σαν τελικού μέσου θεραπείας σοβαρά αρρώστους. Αν αποδειχθεί αποτελεσματική, θα είναι ένα ακόμα θεραπευτικό όπλο στα χέρια των γιατρών μας. Σχετικά με τα τεστ αντισωμάτων που ανακοινώνονται από κάποιες χώρες, τουλάχιστον 60 τέτοια τεστ είναι υπό ενεργό έλεγχο και αξιολόγηση σε διάφορα μέρη του κόσμου. Ανάλογα με την αξιοπιστία τους, θα χρησιμοποιηθούν για επιδημιολογικούς σκοπούς όπως έχει ορίσει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων και σύμφωνα με τα κριτήρια που έθεσε η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων και ειδικότερα η Εργαστηριακή της Επιτροπής. Με τα έως σήμερα δεδομένα από παρόμοιους κορονοϊούς, καθώς και τους ιούς SARS και MERS, φαίνεται πως μετά από λίμωξη με το νέο ιό, οι περισσότεροι θα έχουν κάποιο βαθμό ανοσίας, κάποιοι πιο σημαντικό από τους άλλους. Φαίνεται πως η διάρκεια αυτής της απάντησης με αντισώματα, με τα μέχρι τώρα δεδομένα που έχουμε από άλλους κορονοϊούς, θα κρατήσει τουλάχιστον ένα έτος με πιθανή μείωση μετά. Εάν είναι αλήθεια ότι η λίμωξη δημιουργεί ανοσία στα περισσότερα ή όλα τα άτομα και ότι η προστασία διαρκεί ένα έτος ή περισσότερο, τότε η μόλυνση αυξανόμενου αριθμού ανθρώπων σε οποιοδήποτε δεδομένο πληθυσμό θα οδηγήσει στη σόρευση της αποκαλούμενης ανοσίας της αγέλης. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό?
Σημαίνει πως ένα μολυσμένο άτομο έχει όλο και λιγότερες πιθανότητες να έρθει σε επαφή με ένα πρόσωπο που δεν έχει περάσει τη λίμωξη, ένα ευαίσθητο στη λίμωξη πρόσωπο, και εάν είναι αρκετά διαδεδομένη η ανοσία της αγέλης, θα αρχίσει να μειώνεται ο αριθμός των νέων μολύνσεων, ακόμα και χωρίς υπόλοιπα μέτρα για την επιβράδυση της μετάδοσης. Θα περιοριστεί ο ιός ή θα εξαφανιστεί τελείως. Μέχρι να εξασθενήσει η ανοσία, αν δεν εξαφανιστεί, ή γεννηθούν αρκετά νέα άτομα που είναι ευαίσθητα στη λίμωξη. Σχετικά με την πιθανότητα επαναλίμωξης, που ίσως διαβάσατε για αυτό το Σαββατοκύριακο και ανακοινώθηκε από το Κέντρο Ελέγχου Λοιμώξεων της Νότιας Κορέας, είχαμε και κάποιες δηλώσεις από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Θα σας πω ότι αυτό που ανέφεραν οι Νοτιοκορεάτες συνάδελφοι αφορούσε ασθενείς που ελέγχθησαν ξανά θετικοί για τον ιό, ενώ είχαν αρχικά αρνητικό έλεγχο, είχαν αναρρώσει. Αυτό μπορεί να αφορά κακή τεχνική στη λήψη των δειγμάτων, αλλά και μακρά παραμονή του ίδιου του υλικού του ιού, χωρίς να μολύνει και να συνοδεύεται από μετάδοση του ιού, στον οργανισμό ενός ανθρώπου. Ομάδα του ΠΟΗ θα διερευνήσει περαιτέρω αυτά τα δεδομένα και αν αυτά αφορούν αληθινή επαναλίμωξη. Μάλλον όχι. Η ανίχνευση του ιού με PCR μετά τις 2 ή 3 εβδομάδες που έχει περάσει κάποιος στην νόσο, γνωρίζουμε εμείς οι επιστήμονες ότι δεν ισοδυναμεί με μετάδοση, και αυτό φαίνεται να τεκμηριώνεται και από δημοσιευμένα δεδομένα από μεγάλες ερευνητικές ομάδες του εξωτερικού. Θα μεταπηδήσω σε ένα άλλο θέμα, κάνοντας μια μικρή επανάληψη. Γιατί εκεί αντιλήφθηκα το τελευταίο 48ωρο, ξέφυγε κάτι. Όλοι μαζί είμαστε υγειονομικοί και λαός. Και ιδιαίτερα αυτοί που συναναστρέφονται ή δουλεύουν ή διαμένουν μαζί με ευπαθείς ομάδες, με άτομα που ανοίγουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου. Η μάχη με τον ιό κρίνεται στις λεπτομέρειες. Άτομα που μένουν στο ίδιο σπίτι και νοσούν ή έχουν συμπτώματα της νόσου. Είναι πιθανόν να μολύνουν το ένα το άλλο. Για το θέμα της διάρκειας απομόνωσης, έχουμε συστήσει την παραμονή στο σπίτι των ασθενών, ώστε να πληρούνται δύο κριτήρια. Τουλάχιστον να έχουν περάσει 3-24 ώρες από την υποχώρηση του πυρετού χωρίς να χρησιμοποιείται αντιπυρετικό και τη βελτίωση των συμπτωμάτων του αναπνευστικού όπως ο βήχας, και τουλάχιστον 10 μέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων. Όλα τα μέλη της οικογένειας θεωρούνται στενές επαφές και πρέπει να παραμένουν σε καραντίνα και να παρακολουθούν την υγεία τους χωρίς να φεύγουν από το σπίτι για 14 ημέρες από την ημέρα που το πρώτο άτομο στο σπίτι εμφάνισε συμπτώματα. Αυτή η παραμονή, αυτή η αυτοκαραντίνα θα μειώσει σημαντικά τυχόν μεταφορά της νόσου στην κοινότητα και θα αποφύγουμε επιδημίες σε χώρους που έχουν ιδιαίτερα ευπαθείς ομάδες, όπως αυτά που ακούσατε το τελευταίο 48ωρο. Και εκεί έρχομαι τώρα. Τις τελευταίες 48 ώρες, πολλαπλά κλιμάκια του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, σε συνεργασία με τον Υφυπουργό και την Πολιτική Προστασία, μετέβησαν σε οίκους ευγυρίας και φιλοξενίας ατόμων τρίτης ηλικίας, καθώς και ατόμων με χρόνια προβλήματα υγείας, σε περιοχές της Αττικής. Σε συνέχεια της διερεύνησης επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στα ίδια τα ιδρύματα ή στις επαφές τους. Οι ευπαθείς ομάδες είναι και παραμένουν η κύρια πληθυσμιακή ομάδα που πρέπει να προστατευτεί. Θέλουμε με τη δική μας βοήθεια να μην εκτεθούν καθόλου στον ιό. Στις συγκεκριμένες δομές, παρά την αυστηρή τήρηση των μέτρων αποκλεισμού επί πολλές εβδομάδες, παρατηρήθηκε μετάδοση και διασπορά του ιού. Τα κλιμάκια προέβησαν σε έλεγχο του συνόλου του προσωπικού και των φιλοξενουμένων. Επιπλέον ελήφθη υλικό για καλλιέργεια από επιφάνειες, κλιματιστικές μονάδες και χώρους που άγγιζαν τα χέρια των εργαζομένων, προκειμένου να διαπιστωθεί η τυχόν ύπαρξη του ιού σε κοινόχρηστους χώρους. Οι έλεγχοι ολοκληρώθηκαν και στα πλαίσια των ελέγχων εδόθηκαν αναλυτικές οδηγίες για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου και την ορθή λειτουργία της δομής βάσει του πρωτοκόλλου του ΕΟΔΗ. Παράλληλα, έγινε διανομή υγειονομικού υλικού και προληπτικών φαρμάκων για να χρησιμοποιηθεί για τους φιλοξενούμενους των ιδρυμάτων. Θα σας αναφέρω ενδεικτικά κάποια από τα κύρια μέτρα που πήραμε σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία. Ο Υφυπουργός μπορεί να προσθέσει μετά κάτι άλλο. Όλοι οι θετικοί ασθενείς απομακρύνθηκαν από τη δομή, όπως και το προσωπικό με επαφές υψηλού κινδύνου. Τα μόνα άτομα που θα μπορούν να επισκέφτονται αυτή η οδηγία που υπήρχε από τον ΕΟΔΗ είναι το προσωπικό που εργάζεται σε αυτές. Το προσωπικό που θα παραμείνει στις δομές θα ελέγχεται με τακτούς εργαστηριακούς ελέγχους για τον ιό. Θα υπάρχει συνεχώς χρήση χειρουργικής μάσκας, προϋπήρχε στις οδηγίες μας από τον ΕΟΔΗ, και η εφαρμογή της υγιεινής των χεριών πριν και μετά από κάθε επαφή με φιλοξενούμενους, προϋπήρχε σαν οδηγία. Και στην περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων του ίδιου του εργαζομένου ή μέλους της οικογένειάς του, δεν πρέπει να προσέρχεται στο χώρο εργασίας του. Είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως.
και να επικοινωνεί έγκαιρα με τον υπεύθυνο γιατρό της δομής, ώστε να γίνεται εργαστηριακός έλεγχος. Την ιδιαίτερα κρίσιμη αυτή περίοδο, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, σε συνεργασία με την πολιτική προστασία, θα συνεχίσουν να διερευνούν με μεθοδικότητα και με γνώμονα την προστασία όλων μας και της δημόσιας υγείας, όλα τα περιστατικά που αφορούν σε ευάλωτους πληθυσμούς και ευπαθείς ομάδες. Με την ευκαιρία αυτή, επειδή προμηθευτήκαμε και υλικό σήμερα φαρμακευτικό, να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων και Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας, οι οποίοι είναι 2 μήνες επιφυλακή, ξεπερνώντας κάθε μέρα τους εαυτούς τους, να μπορέσουμε όλοι να ανταπεξέλθουμε και να καλυφθεί η χώρα σε φάρμακα και υγειονομικό υλικό. Είμαστε εδώ και πολλές εβδομάδες σε κατάσταση συναγερμού αντίστοιχη με αυτή των φυσικών καταστροφών. Για αυτές μπορεί να σας μιλήσει πολύ καλύτερα ο υφυπουργός μας. Αλλά εγώ θέλω να πω ένα παράδειγμα εδώ. Μια φωτιά που πάει να σβήσει δεν πρέπει να ζωπηρωθεί από παρόμοια περιστατικά. Το ότι είμαστε σε αυτή την κατάσταση είναι γιατί από τον Ιανουάριο δουλεύουμε εντατικά όλοι εδώ στο Υπουργείο και σε όλες τις δομές του κράτους για την αντιμετώπιση αυτής της επιδημίας, χωρίς να ορίζει τις κινήσεις μας η πίστη σε κάποια τύχη ή στον καλό καιρό. Αυτό που έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής είναι επιτυχία όλων μας, όπως αυτό αποδεικνύεται από μαθηματικές εκτιμήσεις κορυφαίων επιστημόνων της πατρίδας μας και σχετίζεται άμεσα με κάποια από τα μέτρα που έγκαιρα ελήφθησαν και όλοι μας μαζί υπομένουμε. Επιπρόσθετα, όλος αυτός ο χρόνος έδωσε χώρο και χρόνο στο να ετοιμαστεί καλύτερα το σύστημα υγείας και να αναπτύξουμε στρατηγικές για το μέλλον. Γι' αυτό δεχτείτε εκ μέρους όλων μας και εμένα προσωπικά τη βαθιά μας ευγνωμοσύνη που υπομείνατε, που υπομένετε και ακόμα υπομένουμε όλοι μαζί. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε καθηγητά. Το λόγο έχει ο κύριος Χαρδαλιάς. Καλησπέρα σας από την πολιτική προστασία.